κατέβασε ένα νομοσχέδιο κυβέρνηση, το οποίο το προετοίμαζε, μπορώ να πω, από τα Χριστούγεννα. Ναι. Είχαμε κάτι μέχρι τώρα. Οι αλλαγές είναι ελάχιστες και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις λαϊκές αγορές. Είναι πάρα πολλά τα κομβικά σημεία. Το υπαρθμόν ένα ζήτημα είναι τα νομικά πρόσωπα που ζητάμε σε όλες τις λαϊκές, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Να υπάρχουν νομικά πρόσωπα, παραδείγματος χάρη, ένα στην Κρήτη, ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Αττική, ένα στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, ώστε να έχουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Από το ημερήσιο δικαίωμα, την κατανομή των θέσεων, την έκδοση των αδειών, να μπορεί να λειτουργεί μέσα στην ίδια την περιφέρεια η παραγωγή και να διακινούνται τα προϊόντα σε τέτοιο βαθμό που να εξυπηρετεί παραγωγούς, επαγγελματίες, βιομηχανικά είδη και καταναλωτές. Μέχρι στιγμής η πρότασή μας αυτή δεν έχει εισακουστεί. Παραμένουν λαϊκές αγορές σε όλους τους δήμους της χώρας και το τι θα γίνει στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι αβέβαιο. Συνεχίστε. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έχουμε είναι ότι ενώ οι παραγωγοί βγάζουν την άδεια στον τόπο κατοικίας τους, οι καινούργοι, τις καινούργιες άδειες, και γίνεται μια προσέλευση παραγών που για τους παραγωγούς ιδρύθηκαν λαϊκές πριν 93 χρόνια, σταματάει τώρα να γίνεται έκδοση των παραγωγικών αδειών και θα γίνεται προκήρυξη μια φορά το χρόνο. Δηλαδή αυτή η προκήρυξη μπορεί να είναι το Γενάρη, μπορεί να είναι το Μάρτι, μπορεί να είναι τον Αύγουστο. Τα διάφορα προϊόντα που βγάζει ο παραγωγός όμως όταν έχει ένα χωράφι, είτε βάζει κυπευτικά, είτε έχει σταφύλια, είτε έχει μανταρίνια και πορτοκάλια, είτε έχει κάτι άλλο, πρέπει να βγάλει την άδειά του στο Δήμο και σε 15-20 μέρες να πάει στη λαϊκή. Δεν μπορεί με προκήρυξη μια φορά το χρόνο και αν υπάρχουν καινές θέσεις να σταματήσουν να πηγαίνουν οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόσχημα του Υπουργού, το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές και του λέμε ότι αυτό είναι ο θάνατος της λαϊκής αγοράς. Δεν μπορεί οι λαϊκές αγορές με τη φιλοσοφία να πηγαίνουν ελεύθερα οι παραγωγοί μετά από 90 χρόνια να σταματάει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι δύο κομβικά σημεία. Έχετε δίκιο, εγώ θα έλεγα και στα δύο, πολύ περισσότερο στο δεύτερο, έτσι όπως μπορούμε ως καταναλωτές εμείς να το διαχειριστούμε. Δηλαδή ότι δεν θα μπορείς να βρεις το εποχικό προϊόν, διότι δεν θα έχει την άδεια ο παραγωγός ουσιαστικά, από τη στιγμή που δεν θα είναι η περίοδος προκήρυξης ενδεχόμενα για την δική του τη συμμετοχή με τα εποχικά προϊόντα, να βρεις και τα προϊόντα που θέλεις. Μπαίνουν ωστόσο οι εταιρείες. Οι εταιρείες θα μπορούν αυτές οι εταιρείες, έχει αλλάξει εκεί κάτι, να διοχετεύουν στις λαϊκές αυτά τα εποχικά προϊόντα? Όχι, έχει αλλάξει αυτό. Μην έχει αλλάξει. Ναι. Δείχνει και ο Υπουργός λέει ότι δεν πρόκειται να μπουν εταιρείες προς το παρόν. Απλώς δημιουργούνται διάφορα προβλήματα με 16 υπουργικές αποφάσεις που έχει. Δηλαδή θα υψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή και θα έρθει ο Υπουργός με 16 υπουργικές αποφάσεις να κανονίσει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την αδειοδότηση, την προκήρυξη, τα δικαιολογητικά για τις άδειες, ποιοι θα συμμετέχουν στις λαϊκές. Ενώ δεν δείχνει να υπάρχουν εταιρείες, μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού του, επειδή τους ακούσαμε το Γενάρη, αλλά δεν έχουν γραφτεί τώρα, δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Είναι πάρα πολλές οι υπουργικές αποφάσεις. Ο προηγούμενος νόμος δεν είχε καμία υπουργική απόφαση. Ήταν ένας νόμος καθαρός, τον οποίο είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, 258, ήθελε κάποιες τροποποιήσεις, η αλήθεια είναι, αλλά πάμε σε ένα καινούριο νόμο, ο οποίος βάζει πολλά δυσβάστακτα, ειδικά για τους παραγωγούς. Και δεν είναι μόνο που είπαμε ότι δεν ξέρουμε αν εκείνη την ώρα θα γίνει η προκήρυξη. Αν δεν υπάρχουν καινές θέσεις, δεν θα γίνεται προκήρυξη. Ενώ καινές θέσεις στη λαϊκή, τώρα τι συμβαίνει? Βγάζει ένας παραγωγός άδεια να πάει στο Ηράκλειο, καινούριος. Λοιπόν, πάει στη λαϊκή εκεί. Και κάθε μέρα από τους 150 πολιτές περίπου, ένας, δύο, τρεις, πέντε δεν πάνε. Βολεύεται σε μια θέση. Βολεύεται από εδώ, βολεύεται από εκεί. Και δεν μένουν καινές θέσεις. Μετά, επειδή η θέση αυτή θα έχει κάποιο όνομα, δεν θα μπορεί ο καινούριος παραγωγός να πάει. Γι' αυτό λέμε ότι αποκλείονται οι παραγωγοί τελείως από τις λαϊκές, τουλάχιστον για 5 χρόνια. Δεν θα υπάρχουν καινές θέσεις και δεν θα γίνεται καμιά προκήρυξη, δεν θα πηγαίνει κανένας. Είναι τεράστιο το λάθος του Υπουργού. Δεν ξέρω ποιοι τον έχουν συμβουλέψει. Εμείς 10 η ώρα έχουμε στην παραγωγή και εμπορίου μια συνάντηση. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και από την Ομοσπονδία Κρήτης, ο Παντελής, ο Παπαδάκης και ο γραμματέας, ο Βραγιαδάκης, έχουν ανέβει στην Αθήνα. Θα είμαστε όλοι να πούμε τα προβλήματα που υπάρχουν για τις λαϊκές αγορές. Είναι και άλλα πάρα πολλά τα προβλήματα, όπως είναι το email. Θέλουν κάθε πρωί 8 η ώρα
να στέλνουμε τιμή εκκίνησης για όλα τα προϊόντα καθημερινώς. Είναι διοικητικό κόστος, θέλει λογιστή. Αυτό το έχουν βάλει στα σούπερ μάρκετ που έχουν πάνω από 90 εκατομμύρια τζίρο, που έχουν λογιστήρια, που έχουν το ένα, που έχουν το άλλο, και εκείνοι διαμαρτύρονται ακόμα. Φανταστείτε εμείς από μόνοι μας, ανθρώποι που έχουν 10-15 είδη, να πρέπει κάθε πρωί να στείλουν, και τι, δεν γράφει τι θα γίνει με τις επιστροφές. Δηλαδή γράφεις ότι θα πας 500 κιλά ντομάτες. Ξεκινάς με τιμή 1 ευρώ. Ούτε αν θα πάνε 75, αν θα πάνε 50, αν θα πετάξει 30 κιλά ντομάτες, αν 50 κιλά πάνε για φαΐ. Έχει πολλά προβλήματα μέσα, τα οποία θα δημιουργήσουν δυσβάστακτο κόστος και στον παραγωγό αλλά και στον επαγγελματία. Ένα άλλο πάλι δύσκολο πράγμα για τον παραγωγό, του βάζει ότι ανάλογα τα στρέμματα που έχεις και τι δηλώνεις στο ΟΣΔΕ, πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσεις τη μισή παραγωγή στη λαϊκή αγορά. Αν δεν την πουλήσεις τη μισή παραγωγή για οποιοδήποτε λόγο, τότε σκάνεις την άδειά σου. Δηλαδή είναι τραγελαφικά τα θέματα που προκύπτουν από τον νόμο και δεν μπορώ να καταλάβω, ο Υπουργός απευθύνεται σε ανθρώπους που πάνε στη λαϊκή αγορά και δεν απευθύνεται σε μια βιομηχανία, σε μια βιοτεχνία, σε κάτι άλλο. Είναι τεράστια τα προβλήματα και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Τι θέλει να κάνει, να νοικοκυρέψει υποτίθεται? Υποτίθεται θέλει να νοικοκυρέψει. Λέει ότι όταν ήταν ο COVID, τότε που μας δώσανε ένα επίδομα επειδή μας είχαν κλείσει από τις λαϊκές αγορές τουλάχιστον για 2 μήνες παραγωγής της επαρχίας και μας δώσανε μια βοήθεια εκεί, δεν βρίσκανε πώς ήμασταν. Και όμως και αυτοί βρέθηκαν και αιτήσεις κάνανε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτά τα 1500 ευρώ ή τα 500 πήρανε. Εμείς είμαστε υπέρ της ισονομίας, υπέρ της δικαιοσύνης, υπέρ του ελέγχου, υπέρ της ανταγωνιστικότητας, αλλά έπρεπε να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, τέτοιος νόμος 92 χρόνια στις λαϊκές, 25-40 χρόνια στις λαϊκές έχω παρουσία, 25 χρόνια ως πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα τελευταίο ερώτημα. Περνάει αυτό το σχέδιο νόμου, γίνεται νόμος του κράτους. Τι σημαίνει απλά και πρακτικά, εάν περάσουν όλα τα παραπάνω τα οποία αναφέρατε, για όλους εσάς, κύριε Μόσχο? Κοιτάτε, είναι πολλά τα ζητούμενα. Καταρχήν δεν ξέρουμε με τις υπουργικές αποφάσεις, τις 16 υπουργικές αποφάσεις που θα βγάλει ο Υπουργός σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2-3 μηνών, 6 μηνών, τι θα γράψει εκεί. Δεν το ξέρουμε. Άρα δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Το email θέλει ένα μεταβατικό στάδιο. Το πιο σίγουρο είναι ότι η παραγωγή, όταν θα έρθει η ώρα που θα πει ότι σταματάει η έκδοση των παραγωγικών αδειών και γίνεται προκήρυξη, θα σταματήσει να έρχονται οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτιαξε τις λαϊκές πριν 93 χρόνια για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές και θα δούμε να σταματάνε οι παραγωγοί. Δεν ξέρω που θα καταλήξουμε. Μακάρι να εισακουστούν οι απόψεις μας και οι προτάσεις μας και μακάρι να γίνει ένας διάλογος στη Βουλή τέτοιος ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να μπορέσουμε να προλάβουμε και να σώσουμε τις λαϊκές αγορές που είναι για τη χώρα αναγκαίο. Είναι πολύ αναγκαίο σαν τον τουρισμό. Μετά τον τουρισμό έχουμε τον αγροτικό τομέα. Ειδικά αυτές τις δύσκολες ώρες που με την, αυτό που γίνεται με την ενέργεια, με την αύξηση του ρεύματος, με την αύξηση του πετρελαίου και με την αύξηση του κόστου παραγωγής, οι παραγωγοί δυσκολεύονται και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Και θα έχουμε τεράστια προβλήματα στην αγροτική παραγωγή και στην ύπαιθρο. Όταν αντιδρούν οι κατήλοι αρμόδιοι, δηλαδή οι αγρότες μας, οι έμποροι και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, στο σύνολό τους, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Άκουσα τον κύριο Μόσχο. Αυτό που εγώ θέλω να συμπληρώσω είναι ότι ο Υπουργός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Θέλω να σας πω ότι 18 Δευτέρου του 2021, 21 Τετάρτου του 2021, 10 Δευτέρου του 2021, 31 Τρίτου του 2021, 14 Τετάρτου του 2021, με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είχαμε διατυπώσει την άποψη, όχι τη δική μας, αλλά των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών και των εμπόρων λαϊκών αγορών. Μετά από μια διαβούλευση, από τηλεδιαχέψη που είχαμε κάνει με τους ανθρώπους αυτούς, είχαμε διατυπώσει μια συγκεκριμένη άποψη και είχαμε πει σε όλους τους τόνους τον κύριο Υπουργό ότι το νομοσχέδιο που φέρνει δημιουργεί προοπτικές χάους και βάζει την ταφόπλακα, αν θέλετε, στην λαϊκή αγορά, που όπως πολύ σωστά είπε ο Μόσχος, ότι η ίδρυσή τους από τον Ελευθέριο Βενιζέλου είχε μια φιλοσοφία και μια αρχή ισονομίας και δικαιοσύνης.
Έπρεπε να υπάρξει ένα εκτροπολογισμό, κύριε Αντζηλάκη, βεβαίως. Έπρεπε να διορθούν κάποια κακοσχήματα, βεβαίως. Κάτι όμως που δεν κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Θέλω να σας πω ότι μετά και τη δυναμική παρέμβαση τότε, από τον τέταρτο, από τον δεύτερο μάλλον του 21, των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, δηλαδή των εμπόρων και παραγωγών λαϊκών αγορών, ο Υπουργός απέστειλε το νομοσχέδιο υποσχόμενος ότι θα εξετάσει με προσοχή τις προτάσεις των εκπροσώπων παραγωγών και εμπόρων λαϊκών αγορών. Πούμαρα και εμπεγμό, κυρία Δουλειράκη. Ακούστε τώρα, το άρθρο 67, τα είπε και ο κύριος Μόσχος, εγώ τα λέω περιληπτικά. Το άρθρο 67 τι προβλέπει? Ότι ο εκάστοτε Υπουργός Ανάπτυξης θα αποφασίζει πώς θα γίνεται η αδειοδότηση, πώς θα γίνονται οι προκηρύξεις, ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσουν για τις άδειες, αν υπάρχουν άδειες, σας τα είπε ο κύριος Μόσχος, ποιοι θα συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές, ποια είδη θα μπορούν οι παραγωγοί να πουλούν. Άρα δεν καθορίζεται ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο σήμερα ή αύριο στις επιτροπές ή στην Ολομέλεια που θα έρθει το νομοσχέδιο για να μπορούμε εμείς να διατυπώσουμε για άλλη μια φορά την άποψή μας. Θα περιμένουμε δηλαδή ο εκάστοτε υπουργός, ο σημερινός υπουργός, με 16 υπουργικές αποφάσεις να διατυπώσει την άποψη του Υπουργείου. Άρα σήμερα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε λοιπόν, κυρία Λουγεράκη, μια μετανόητη κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο που, όπως σας είπα, διαλύει τις λαϊκές αγορές. Ακούστε τώρα το άλλο, άρθρο 66, παράγραφος 8. Προβλέπει τη μετατροπή των παραγωγών, και αυτό είναι βασικό, των παραγωγικών αδειών σε επαγγελματικές. Διαταράσσονται αυτές την ισορροπία που υπήρχε μέχρι σήμερα από τον προηγούμενο νόμο, αν δεν κάνω λάθος ήταν, δεν θυμάμαι να μην το διακινδυνεύσω να πω, 4497 του 17, 4497 του 17, που προέβλεπε 50% παραγωγικές, 50% εμπορικές άδειες. Άρα δημιουργεί μια συρρύπνωση και μια διάλυση στη λαϊκή αγορά. Και πότε το κάνει, σε ποιο χρόνο το κάνει, κυρία Δουλειράκη? Σε ένα χρόνο που πραγματικά οι αγρότες μας βάλλονται από παντού. Βλέπετε τι γίνεται με τις αυξήσεις στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, σε ένα σωρό πράγματα, στην ενέργεια, που δεν δίνουν τη δυνατότητα οι αγρότες μας σήμερα να ορθοποδήσουν. Και έρθει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, σήμερα να μας πει ότι εγώ θα μετατρέψω τις λαϊκές όχι σε παραγωγική, σε ένα παραγωγικό θεσμό που θα δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη μας να βγάζει ένα μεροκάματο, αλλά σε επαγγελματικό θεσμό που θα επιβιώσουν και θα διατρανώσουν μέσα στις λαϊκές αγορές τη δραστηριότητά τους οι έμποροι, που θα πουλούν αμφιβόλου ποιότητες προϊόντα. Αυτό δεν το είπε ο κύριος Μόσχος, σας το λέω εγώ, γιατί θα έχουν το δικαίωμα να πουλούν εισαγόμενα προϊόντα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Άρα σήμερα έχει μια ευκαιρία ο Υπουργός στην ακρόαση φορέων. Θα συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών και των παραγωγών και των εμπόρων λαϊκών αγορών. Να ακούσει έστω και την τελευταία στιγμή τις απόψεις και τις θέσεις αυτών των ανθρώπων που 100 χρόνια τώρα θα έλεγα εγώ δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, βγάζουν ένα μεροκάματο από τις λαϊκές αγορές, να τους αφουγκαστεί. Ας μην ακούσει την αντιπολίτευση, κυρία Δουλειράκη. Να ακούσει αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους μας πώς σήμερα διακινούν τα προϊόντα τους και το πώς λειτουργούν προμετωπίδα, θα έλεγα, σε ένα αθέμητο ανταγωνισμό έναντι των μεγάλων αλυσίδων. Εύχομαι και ελπίζω, έστω και την τελευταία στιγμή, έχουν πληθεί όλοι οι παραγωγικοί χωρίς οι καθήλυνα αρμόδιοι σήμερα να διατυπώσουν τις χώρες, τελευταία φορά οι εκπρόσωποι τους. Ναι. Εύχομαι και ελπίζω, κυρία Δουλειράκη, να εισακουστούν και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Διαφορετικά, νομίζω ότι στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο που, όπως σας είπα, δεν έχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, αλλά με ασάπειες προσπαθεί να δημιουργήσει την διάλυση των λαϊκών αγορών.